Σάρτη, στην περιοχή της Σάρτης και είναι ανάστατοι οι κάτοικοι. Κατερίνα, κοντά στο Δημοτικό Σχολείο της Σάρτης, σε ένα επικίνδυνο σημείο του δρόμου, στον Βαρελαιακό δρόμο, ένας μοτοσυκλετιστής είχε μία πτώση και χτύπησε στο κεφάλι του. Μετά το χτύπημα αυτό, είχε αρχίσει να έχει αιμορραγία. Οι αυτόπτες μάρτυρες θεωρούν ότι θα μπορούσε να είχε σωθεί αν είχε φτάσει εγκαίρως κάποιος γιατρός στο συμβάν. Δυστυχώς το ασθενοφόρο που ξεκίνησε από τον Άγιο Νικόλαο έκανε πάνω από μία ώρα μέχρι να φτάσει στην περιοχή. Οπότε, σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο νεαρός έχει καταλήξει. Να πούμε ότι υπάρχει... Οι οποίοι δηλώνουν και αγανακτισμένοι στα μάτια. Η κλήση που έγινε στον τηλεοπτικό μας σταθμό για την καταγγελία του συμβάν, γιατί πρόκειται για καταγγελία, δηλώνει μια αγανάκτηση και μια πικρία ταυτόχρονα από την πλευρά των κατοίκων. Ακριβώς, νιώθουν ξεχασμένοι, καθώς ολόκληρη την Νότια Σιθωνία υπάρχει μόνο μία γιατρός στη Σικιά. Η Σικιά απέχει 10 χιλιόμετρα από τη Σάρτη. Θα μπορούσε, αν υπήρχε εκεί ασθενοφόρο, για παράδειγμα, να έχει σωθεί το παιδί. Δυστυχώς όμως έπρεπε να φτάσει τον Άγιο Νικόλαο, καθυστέρησε και πάρα πολύ, δεν δικαιολογείται ο χρόνος που έκανε. Δεν γνωρίζουμε βέβαια, μπορεί να ήταν και σε κάποιο άλλο περιστατικό. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Να πούμε ότι την ίδια στιγμή υπήρχε και μια άλλη κλήση προς το ΕΚΑΒ του Αγίου Νικολάου. Συγκεκριμένα υπήρχε ένας ηλικιωμένος, ο οποίος βρισκόταν σε κίνδυνο η ζωή του. Χρειαζόταν δηλαδή άμεσα ένα ασθενοφόρο. Οπότε υπήρχαν δύο περιστατικά ταυτόχρονα, το ασθενοφόρο ήταν ένα και άργησε και να φτάσει στο σημείο. Επικοινωνήσαμε με το κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου, δεν είχαν κάποια ενημέρωση ακόμα, το μόνο που μας είπαν ήταν ότι το ασθενοφόρο έχει πάρα πολύ ώρα που έφυγε και δεν έχει επιστρέψει ακόμα και ούτε έχουν κάποια ενημέρωση από το γιατρό που ήταν μέσα στο ασθενοφόρο για το τι συνέβη. Δηλαδή δεν μας επιβεβαίωσαν ότι έχει καταλήξει ο νεαρός, αλλά μας το δήλωσαν οι αυτόπτες μάρτυρες. Δυστυχώς είναι από τα περιστατικά που περιγράφουμε κάθε φορά που συζητάμε το θέμα στα μάτια, η κάλυψη από την πλευρά των ασθενοφόρων, η κάλυψη με ασθενοφόρα του νομού Χαλκιδικής και κάθε φορά αναφέρουμε ακριβώς αυτό ότι απευχόμαστε να μην σημειωθεί ένα τέτοιο συμβάν. Βλέπουμε σήμερα να σημειώνεται ένα τέτοιο περιστατικό που ενδεχομένως να έχει κοστίσει τη ζωή ενός ανθρώπου. Κατά διαστήματα φωνάζουμε, το ανεβάζουμε ψηλά σαν θέμα και στη συνέχεια επαναπαυόμαστε όταν δεν συμβαίνει τίποτα και μένει η Χαλκιδική στην κατάσταση που μένει. Είναι τραγικό αυτό. Δυστυχώς έχει αναφερθεί πάρα πολλές φορές και από τα ΜΜΕ και από τους φορείς του νομού. Λέγαμε όλοι να μην συμβεί αυτό που τελικά όμως συνέβη σήμερα. Θα έπρεπε να είχαμε φροντίσει να δώσουμε μια λύση πριν συμβεί το σημερινό περιστατικό. Έτσι ακριβώς. Σταμάτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για όλες τις λεπτομέρειες. Εμείς να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Να καλησπέρισουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την Ομοσπονδία των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, τον γραμματέα, τον κύριο Ιερόθεο Γιαμουρίδη. Κύριε Γιαμουρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Κύριε Γιαμουρίδη, πόσες φορές το έχουμε συζητήσει, ειδικά για την Χερσόνησο της Σιθωνίας και το άκρο της? Τώρα λίγο άκουσα τον Σταμάτη που μιλούσε και θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, μην τυχόν τολμήσει κανείς, να ρίξει ευθύνες στους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ. Μην τολμήσει. Όπως ακριβώς το λέω. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί, η Κατερίνα μου επιτρέπει να σου μιλάω στον ελληνικό. Ναι. Έχουμε ασχοληθεί με το θέμα ούκο λίγες φορές. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές λέγαμε ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Το παράδειγμα της Σικιάς ήταν χαρακτηριστικό. Λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, αν θα γίνει κάτι στην Τωρένη και στη Σικιά, είναι ακάλυπτοι παντελώς από βρονοσοκομιακή επίγουσα φροντίδα. Και να που σήμερα συνέβη το κακό. Εδώ να διευθυνήσω ότι δεν είναι σίγουρο, απόλυτο και απαραίτητο ότι αν υπήρχε ασθενοφόρο ίσως ο νεαρός. Δεν ξέρω και τι ηλικία είναι. 37χρονος, κύριε Γιαμουρίδη. Ναι, μπορεί όντως να είναι έτσι όπως το λέτε. Δεν το γνωρίζουμε. Το θέμα είναι ότι παίζουμε με τις ζωές όμως των ανθρώπων και επιτέλους. Αλλά Κατερίνα, εμείς δεν παίζουμε. Εσείς δεν παίζετε. Είναι εργαζόμενοι. Εκείνοι δίνουν με αυταπάρνηση τον αγώνα τους, με αυταπάρνηση, γιατί στην καλύτερη περίπτωση θα ξεκινήσει από τα μοδανία ένα στενοφόρο. Εάν ήταν στη βάση του και δεν είχε άλλο περιστατικό, και είμαι σίγουρος ότι θα είχε κάποιο άλλο περιστατικό, και θα πήγαινε φυσικά. Πόση ώρα θα έκανε, Κατερίνα? Είναι περισσότερο από μία ώρα. Είναι περισσότερο από μία ώρα. Είναι ανοιχτή η δρόμη, πόσα θα έκανε? Πάλι είναι περισσότερο από μία ώρα. Ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει αυτή τη στιγμή, κύριε Γιαμουρίδη, δεν έχει τίποτα. Ο Άγιος Νικόλαος καλύπτεται από το κέντρο υγείας Μουδανίων, επειδή τα Μουδανιά υπάρχει σταθμό στο ΕΚΑΒ. Καλύπτεται από τα παιδιά που δουλεύουν στο κέντρο υγείας αναδική των Μουδανίων, πηγαίνουν με τα ασθενοφόρα στον Άγιο Νικόλαο. Προφανώς δεν θα ήταν εκεί, γιατί είναι σίγουρο ότι αν υπήρχε θα πήγαινε. Αλλά και πάλι, Κατερίνα μου, να σε ρωτήσω.
από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σικιά πόση ώρα θα έκανε? Μέχρι τη Σάρτη μας ενδιαφέρει που έγινε το σημείο. Είναι ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι μοιραίο κάποιες φορές. Έχει μοιραίο, είναι πάνω από μισή ώρα. Είναι περίπου τόσο, ναι, είναι μισή ώρα από τον Άγιο Νικόλαο. Μισή ώρα για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είναι τεράστιο χρόνο, είναι αιώνα. Το ΕΚΑΒ πρέπει να επεμβαίνει στο πρώτο δεκάλεπτο. Έτσι, αυτό που έχουμε πει πολλές φορές. Άρα λοιπόν. Αν υπήρχε ένα ασθενοφόρο συμπερώνει στη Σικιά ή στη Σικιά, θα έκανε να πάει στα 10-15 λεπτά μίλε. Σίγουρα. Λοιπόν, θα ήταν πολύ πιο κοντά. Λοιπόν, να πάψουν όλοι αυτοί που υποτίθεται ενδιαφέρονται, και αν ενδιαφέρονται πραγματικά, το έχουμε πει εκατοντάδες χιλιάδες φορές. Οι εργαζόμενοι δίνουν τον ίδιο του στον αυτό, τον ίδιο του στη ζωή. Διακινδυνεύουν, γιατί θα δουν όταν ξεκινάει το ασθενοφόρο από 19 να πάει στη Σικιά, έχουν αγωνία, θέλουν να πάνε γρήγορα, διακινδυνεύουν τη ζωή τους, και όταν πάνε αντιμετωπίζουν την ενεργή των αυτών που έχουν καλέσει, οι οποίοι με το δίκτυο τους θέλουν κάπου να ξεσπάσουν. Δεύτερον, έχουμε από τα ενθύμουκο λίγες φορές σε προέδρους, σε διευθυντές, σε υπουργούς, σε βουλευτές, την τοπική αυτοδιοίκηση. Ό,τι στην ευχή της Παναγίας είχαμε να πάμε, πήγαμε. Δεν συγκινήθηκε κανείς. Οι τελευταίοι εργαζόμενοι που ήρθαν στη Χαλκιδική ήταν οι 15 του Χατζηπέτρου. Επειδή ήταν ο Χατζηπέτρου αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ, μπόρεσε και έφερε 10 άτομα στα Μηγανιά. Αυτοί ήταν οι τελευταίοι. Και από τότε αντί να έρχονται, φεύγουν. Μάλιστα. Προτριετίας τώρα μιλάμε. Αυτή είναι, όχι, περισσότερο. Τετραετίας και πάνω. Ο κύριος Χατζηπέτρου. Νομίζω και γύρω. Άρα λοιπόν, κύριε Γιαμουρίδη, τι μένει να πούμε στους κατοίκους των περιοχών που είναι λίγο πιο μακριά από τα κέντρα? Να μην παθαίνουν ατυχήματα, να προσέχουν, να μην πεθαίνουν, να μην τολμούν να χτυπούν? Να πάρουν τι να σκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι? Να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και όταν έρχεται ένας βουλευτής, όταν έρχεται ένας δήμαρχος, όταν έρχεται ένας περιφερειάρχης για να τους μιλήσει και να ζητήσει την ψήφα τους, να μην το παίρνουν με τις πέτρες, να μην το παίρνουν με τα ξύλα, αλλά να κάθονται και να του ζητάνε με απέτηση ότι πρέπει και υπάρχει προτακτική ανάγκη να έρθουν άτομα και να ζητήσουν σταθμό στο ΕΚΑΒ στη Σικιά και στην Αγία Παρασκευή. Ότι να του δείξουν ότι πραγματικά, αν δεν υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί, στις κορυφές των δύο ποδιών, θα υπάρχει κόσμος που θα κινδυνεύει, θα υπάρχει κόσμος που θα πεθαίνει στην άσφαλτο αβολήθητος. Θα υπάρχει κόσμος που θα πεθαίνει στο σπίτι του αβολήθητος. Κύριε Γιαμουρίδη, κοστολογείται η ανθρώπινη ζωή πραγματικά από την πλευρά του Υπουργείου και με όλες αυτές τις ανακατατάξεις, την κινητικότητα και τη διαθεσιμότητα? Υπάρχει κοστολογημένη ανθρώπινη ζωή αυτή τη στιγμή? Εάν ακούσεις, Κατερίνα, σε όλα τα ρεπορτάζ, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου μιλάει ο Υπουργός, όπου μιλάει ο Υφυπουργός, όπου μιλάνε οι Προέδροι και οι Διευθυντές όλων των φορέων και των οργανισμών που ασχολούνται με την υγεία, πουθενά μα πουθενά δεν αναφέρονται στο τι θα προσφέρουν στον Έλληνα πολίτη. Αναφέρουν παντού και πάντοτε πόσα λεφτά θα εξοικονομήσουν με αυτή τους την ενέργεια. Αυτός είναι ο λόγος της ύπαρξής τους. Να κόβουν χρήματα και χωρίς να τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή. Ξέρεις, πριν από 3 μήνες αναγκαστήκαμε εμείς σαν Ομοσπονδία να παρέμβουμε πολύ δυναμικά, και λέω δυναμικά για να τονίσω ότι πολλές φορές και εμείς καταλαβαίνουμε ότι παρεμβαίνουμε άκομψα, αλλά δυστυχώς άμα πας με το σύστημα το ΣΕΡΣ δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Όταν ο διοικητής του νοσοκομείου Άρτας αποφάσισε για λόγους δημοσιονομικούς για να